Η σταθερή πορεία των προηγούμενων ετών θέλει να συνεχίσει και φέτος ο Γιούχτας, αποτελώντας τον πρώτο σύλλογο Τρίτης Εθνικής στην Κρήτη που μπήκε στο γήπεδο για προετοιμασία. Στις Αρχάνες υπάρχει αισιοδοξία με τα διοικητικά ενία να αναλαμβάνει ξανά ο Νίκος Μπουνάκης, έπειτα από απουσία λίγων μηνών από την Προεδρία, ενώ την απόλυτη εμπιστοσύνη της διοίκησης τρέφει ένα πρόσωπο γέννημα θρέμα της ομάδας, ο Άγγελος Κασοτάκης, και ως προπονητής θα την οδηγήσει και στο νέο πρωτάθλημα. Οι στόχοι μας, όπως και κάθε χρόνο, είναι οι ίδιοι. Σταθεροί, δηλαδή να παραμείνουμε στην τρίτη εθνική κατηγορία όσο πιο ψηλά γίνεται. Και να δώσουμε, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, το κίνητρο, την νεολαία και των Αρχανών αλλά και της ευρύτερης περιοχής να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Με τη μεγάλη ομάδα στα γήπεδα γυμνάζονται και αθλούνται και παιδιά είτε που είναι σε ακαδημίες είτε που έρχονται για να γυμναστούν στο χώρο, και στόχος μας είναι αυτός, να δώσουμε διέξοδο στον ελεύθερο χρόνο της νεολαίας να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Όπως ξέρετε, για να συμμετέχουν οι φύλαθλοι, να μπορούν να μπουν στους αθλητικούς χώρους, αλλά όπως και οι παίχτες και όπως όλοι οι παράγοντες, θα πρέπει να έχουν κάνει το εμβόλιο. Αυτό είναι και ένα σημαντικό ζήτημα, δηλαδή να δείξουν και οι άνθρωποι που αγαπάνε τον αθλητισμό ότι και γι' αυτό το λόγο προστατεύουν και τον εαυτό τους και την κοινωνία, και όσοι δεν έχουν, θέλω να περάσω και ένα μήνυμα, να στείλω και ένα μήνυμα στο φύλαθλο κόσμο, όσοι δεν έχουν κάνει ακόμα το εμβόλιο να σπεύσουν να το κάνουν, γιατί το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να προστατευτούμε από αυτό τον φωνικό ιό. Σίγουρα είναι και για μένα μια καινούργια αρχή φέτος. Καταρχήν να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Γιούχτα για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Υπόσχομαι και εγώ από τη μεριά μου να κάνω ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο, να βοηθήσουμε την ομάδα να παραμείνει σε ψηλές θέσεις που είναι τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε ότι με τις προσθήσεις που κάναμε των ποδοσφαιριστών που ήρθαν έμπειρων και των νέων παιδιών, θα δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα είναι πολύ ανταγωνιστική στο γήπεδο μέσα. Ουσιαστικά ο Γιούχτας δεν έχει αλλάξει τον κορμό του. Φύγανε κάποια παιδιά, ήρθαν άλλα. Βαδίζεται όμως σε κάποια σίγουρα βήματα, θα λέγαμε έτσι. Σίγουρα κρατήσαμε τον περσινό κορμό. Δυστυχώς, επειδή πάρα πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει, έφυγαν και κάποια παιδιά λόγω του νόμου από την ΕΠΟ που μας υποχρεώνει να έχουμε τις ηλικίες αυτές. Κρατήσαμε όμως το βασικό κορμό. Επιστρέψαν κάποιοι ποδοσφαιριστές που είχαν ξαναπεράσει από το σύλλογο, έμπειροι ποδοσφαιριστές και ποιοτικοί, και έχουμε και νέα παιδιά στην ομάδα που πιστεύω ότι θα δώσουν έτσι μια μεγάλη βοήθεια στην ομάδα μας για να πάμε καλύτερα συνέχεια. Στις Αρχάνες έμεινε ο βασικός κορμός από την περσινή σεζόν και μεταγραφικά ξεχωρίζει η επιστροφή του Μιχάλη Φραγκουλάκη, ενός εκ των κορυφαίων μέσων στο κρητικό ποδόσφαιρο, ο οποίος μετά από ένα χρόνο στον Πόρο ντύθηκε ξανά στα πράσινα. Γύρισαν ακόμα στην ομάδα και οι Γιώργος Μέμος και Γιάννης Δωματάς που έπαιξαν πέρυσι στον ΠΟΑ. Νέο απόκτημα είναι ο Λάζαρος Γελαδάρης, που φόρεσε την φανέλα του Πλατανιά στην περσινή Τρίτη Εθνική. Υπάρχουν και νέα ταλέντα που αποτελούν επιλογές τεχνικής ηγεσίας, όπως ο Γιάννης Τακάκης, η Γιάννης και Νίκος Κόκκινος και ο Σταύρος Μανουσάκης. Ξαναπέρασε ένα ωραίο χρόνο. Τα καλά πάντα μένουν, και όταν περνάς σε μια ομάδα ωραία και απολαμβάνεις αυτό που κάνεις, σίγουρα το να σε φωνάζουν να ξαναέρθεις πίσω είναι μια εύκολη λύση στο ποδόσφαιρο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά πέρυσι για σας ποδοσφαιριστές, μεγάλος μήνας αποχής, μετά δύσκολη προετοιμασία, πρωτάθλημα περίεργο. Πώς τα βλέπεις φέτος τα πράγματα? Εγώ θα έλεγα δύο χρονιές δύσκολες. Με την τελευταία βέβαια ακόμα πιο δύσκολη, μετά από 4 μήνες αποχή σου δόθηκε ευκαιρία μέσα σε ένα μήνα να ετοιμαστείς να παίξεις ένα γύρο. Ό,τι πιο δύσκολο έχω συναντήσει όσα χρόνια παίζω μπάλα. Ελπίζω αυτά τα δύο χρόνια να περάσουν και να μην ξαναέρθουν. Και ευελπιστούμε όλοι φέτος να είναι μια ολοκληρωμένη χρονιά, χωρίς να χρειαστεί να διακόψουμε, να τελειώσουμε υγιείς πάνω απ' όλα, σε ό,τι όμιλο μας βρει και μια χρονιά. Βλέπω ότι η ομάδα έχει κάνει πολύ σημαντικές κινήσεις, και με καλά ονόματα και με εμπειρούς παίχτες, και πιστεύω ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχει, όπως ξαναείπα και πριν, η ομάδα του στόχου της, η οποία είναι πρωταθλητισμός. Με το ρόστερ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, η ομάδα ξεκινάει δυνατά. Θεωρώ και πιστεύω ότι οι στόχοι θα είναι υψηλοί και όλα θα φανούν στο γήπεδο. Είμαι ευχαριστημένος που επιστρέφω πάλι στο Γιούχτα. Είναι μια ομάδα που με γνωρίζει καλά, οι φιλάθλοι με γνωρίζουν, οι άνθρωποι στη διοίκηση με γνωρίζουν και εγώ τους γνωρίζω. Είμαι πολύ χαρούμενος και περιμένουμε πώς και πώς τα παιχνίδια.
να ξεκινήσουμε και να αποδείξουμε τι θα κάνει ο Γιούτας τη φετινή χρονιά.